εδώ λίγο να τα πούμε με το φίλο μου τον Παύλο το Χαϊκάλη. Τι είναι, φύγαν όλοι, ένα πράγμα με στεναχωρεί που δεν έχω τόσο χρόνο όσο συνήθως, που ξεκινάμε από ένα θέμα και δεν ξέρω που μας φτάνει, όπου μας βγάλει. Δηλαδή, εμείς οι δύο θέλουμε μια ωρίτσα για να τα πούμε χαλαρά. Μια εκπομπή, θα έλεγα. Και μου έχεις έρθει σήμερα κοστομαρισμένος και τα λοιπά. Όταν πας, αγάπη μου, σε θεϊκά πρόσωπα, πρέπει να ντύνεσαι αναλόγως. Άσε, βρε, Παύλο, τώρα. Θα κάνω ζήλια στο Παπαδάκη. Σε βλέπει πιο συχνά από μένα. Το Παπαδάκης και είναι γιατί κάνει και πολιτικές εκπομπές. Τι να κάνω τώρα, να πούμε. Εντάξει. Αλλά δεν είναι θεά ο Παπαδάκης, είναι θεός. Εντάξει, δεν θα τον δω ανταγωνιστικά, γιατί παίζουν σε άλλη κατηγορία. Δεν λέω, αλλά ρε, παιδί μου, έχει την ευκαιρία να σε δει συχνότερα. Εγώ έλεγα ότι δεν θα με καλέσει και φέτος καθόλου. Τρώω να αποκλίνει το. Αλλά δεν τρέπεσαι τώρα που τα λες αυτά. Δεν τρέπεσαι που τα λες αυτά. Εγώ. Έλα τώρα, πες ότι δεν προλαβαίνεις. Και άστα αυτά. Δεν προλαβαίνω. Άμα δεν σε καλέσουν κάποτε, να με καλέσουν, να αλλάξει τα πάντα και λες τέλος. Παύλο, μην βάλω τη Δένια τώρα μέσα να πει ποιο θέλει που δεν σε έχω δει ακόμα. Όχι, όχι. Πες ότι δεν προλαβαίνω. Μου έχουν μπει σφίνα όλες οι ενημερωτικές εκπομπές και δεν προλαβαίνω να σε πάρω. Γιατί καλά, πρώτα είχα να τα βάλω μόνο με τις εισαγωγικές. Έβγαζα κι εγώ το στήθος μου μπροστά και έλεγα πείτε στον Παύλο, τον αγαπώ και τον περιμένω. Τώρα εδώ πού να τα βάλω, δεν προλαβαίνω. Δεν το έχεις βάλει ποτέ το στήθος μπροστά, θα το είχα δει, πίστεψε με. Εντάξει, βάζω τη Βένια μπροστά να καθαρίσει και εγώ έρχομαι από πίσω. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ξέρεις ότι είμαι παρόν και όποτε με καλέσεις είμαι εδώ, ειλικρινά σου μιλάω και θέμα χρόνου βρίσκω τα πάντα γιατί στα λέω και προσωπικά, στα λέω και on camera που λένε, είσαι ένας εξαίρετος άνθρωπος και σε αγαπώ εκ βάθους καρδίας. Για την αυθεντικότητά σου, για την προσωπικότητά σου, για τη δουλειά σου, για τη διαχρονικότητά σου. Σε ευχαριστώ, Παύλο, μου μιλάει. Είναι... Όχι, όχι, το λέω γιατί να σου πω κάτι. Επειδή δεν τα λέω συχνά. Δεν τα λέω συχνά και δεν τα λέω σε όλες, ούτε σε όλους. Γι' αυτό σου λέω ότι πραγματικά τα ξέρεις και αγαπώ, Ελένη. Πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι... Για κρατήστε το αυτό να μου το δώσετε, να το έχω σπίτι, αγαπώ, Ελένη. Μ' αρέσει να μου το λέει ο Παύλος Χαϊκάλης. Τι κάνεις, Παύλο μου. Ό,τι μπορώ είναι το ένα, το άλλο είναι τα πάντα και με πάθος. Το κοροϊδεύω, υπομονή και γενικότερα. Αλλά βασικά τρέχω αυτό το διάστημα με την προετοιμασία για την υποψηφιότητα στην Περιφερειακή, που για μένα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Πες μου, γιατί το έμαθα κι εγώ που είναι πολύ τελευταίο νέο. Ναι, ναι, ναι. Επίσημα είναι από χθες. Ανεπίσημα είναι εδώ και μια εβδομάδα. 10 μέρες σχεδόν. Ωραία, πώς. Όχι, μια εβδομάδα. Πώς προέκυψε αυτό. Πότε το συζητήσατε και εσύ πώς το αποδέχτηκες. Θα σου πω κάτι. Έχει προκύψει άλλο. Η πρόταση ήταν για άλλη περιφέρεια να πάω υποψήφιος από τον κόσμο στη Δυτική Ελλάδα. Mm. Δηλαδή, όταν κατέβηκα το Αγίου Χαραλάμπου στον πύργο, που ήταν λόγω έχω το κοινοβουλευτικό έλεγχο της Ηλίας, και κατέβηκα κάτω να δω τον ομό και να δω κάποια προβλήματα που υπήρχαν, κόσμος και τα λοιπά και συντονιστικές και ο κόσμος λέει θέλουν να κατέβει στην περιφέρεια, είσαι από εδώ με τα μέρη μας επειδή είμαι γεννημένος στο κατάκολλο της Ηλίας και μεγαλωμένος στην Πάτρα. Mm. Και Δυτική Ελλάδα μαζί με την Ατούλα Καρνανία είναι αυτοί οι τρεις νομοί, αλλά δεν μπορούσα να πάρω τέτοια απόφαση. Και επενέβησαν οι συντονιστικές των όλου του λεκανοπεδίου και είπαν ότι θέλουμε, έχουμε ομόθυμη επιθυμία να κατέβει ο κύριος Χαϊκάλης, ομόφωνη επιθυμία, να κατέβει ο κύριος Χαϊκάλης στην περιφέρεια. Και έτσι, αφού με πρότεινε ο κόσμος, το αποδέχτηκα. Είναι κάτι το οποίο βέβαια το θέλω, είναι κάτι που είναι ένα οραματικό σχέδιο που έχω για την περιφέρεια και μακάρι να με αξιώσει ο Θεός και οι συγκυρίες να αποδείξω αυτό που ουσιαστικά ο κόσμος έχει επιλέξει 30 χρόνια να με θεωρεί δικό τους άνθρωπο, να είμαι... Ποιο είναι αυτό. Αυτό που καλείσαι να αποδείξεις, αυτό που είπες τώρα, ότι ο κόσμος... Ο κόσμος 30 χρόνια με θεωρεί δικό του άνθρωπο. Ναι. Αλλά άρα να αποδείξω λοιπόν ότι όντως είμαι δικός σε ζει και στον πολιτικό χώρο. Τι? Τα τελευταία χρόνια σε ζει στον πολιτικό χώρο. Όχι. Έχει αγαπήσει γι' αυτό που είσαι, γι' αυτό που το έχεις προσφέρει μέσα από την άλλη σου ιδιότητα. Ναι, βέβαια. Με θεωρεί δικό του άνθρωπο. Όταν λέμε δικό του άνθρωπο, τι θεωρούμε δικό του άνθρωπο, ότι μιλάω τη γλώσσα του και καταλαβαίνω την ψυχή του. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αποδείξω ότι όντως καταλαβαίνω την ψυχή του, ότι όντως με απασχολεί ο Έλληνας ανεξαρτήτων κομματικών συμπεριφορών. Γιατί κακά τα ψέματα μπορεί να ανήκω σε ένα κόμμα, αλλά οι σκέψεις μου και οι εντάσεις μου και οι διαφωνίες μου και ό,τι όλη η πολιτική μου κουλτούρα αφορά όλο τον κόσμο. Γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι και το υπηρετεί ο καθένας όπως υπηρετεί εσύ από την πλευρά σου. Ο κόσμος πιστεύεις αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να είναι φανατισμένος με ένα κόμμα, το όποιο κόμμα, όπως μπορεί να ήταν κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια. Και ούτε πρέπει. Και ούτε πρέπει. Απλώς ο κόσμος πρέπει να αφήνει τις ελπίδες του, να εμπιστεύεται κάποιους ανθρώπους και από εκεί πέρα τιμωρία μίληκτα όταν προδοθούν τα όνειρά του. Αυτή την προδοσία περιμένουμε να δούμε μέχρι στιγμής. Το γύρισμα του κόσμου, μέσα. Βέβαια. Γιατί βάζεις τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν ανταποκριθώ σε αυτά τα οποία λέω
και δεν τα εξηγήσω στον κόσμο και αν αποτύχω, γιατί δεν, να εξηγήσω στον κόσμο γιατί απέτυχα. Γιατί αν πετύχεις δεν έχεις πρόβλημα, εντάξει, το αποδέχονται και τελειώνει η ιστορία. Αν αποτύχεις όμως, θα πρέπει να εξηγήσεις γιατί απέτυχες και αν είναι δικό σου το πρόβλημα ή όχι. Και αν παρασύρεις ένα λαό, γιατί άλλο τελείως το βουλευτιλίκι και άλλο η περιφέρεια. Άλλο το να είσαι βουλευτής. Ναι, μεν, αλλά νομοθετική εξουσία, αλλά εκτελεστική είναι τελείως διαφορετική. Μου το εξηγείς λίγο. Ο βουλευτής σε κάνει νομοθετική εξουσία, αλλά δεν είναι τόσο σχέση με την εκτελεστική η οποία αποφασίζει. Παίρνει θέματα, δηλαδή ο Δήμαρχος, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση γενικότερα είναι εκτελεστική εξουσία. Νομοθετεί και μεν, αλλά κάνει και εκτελεί κιόλας. Ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης είναι καθαρά εκτελεστική εξουσία. Δηλαδή, στο χέρι τους είναι αν θα γίνουν πράγματα ή όχι. Και το πρόγραμμα το οποίο θα κάνει μια περιφέρεια είναι πάντα από τις προτάσεις των Δήμων, τι θα σου φέρουν τα προγράμματα κτλ. Και το όραμα του Περιφερειάρχη. Όλα αυτά πρέπει να συγκεραστούν με ένα τέτοιο τρόπο και να δώσουν ένα αποτέλεσμα. Τώρα μην γελάσεις, ο Περιφερειάρχης είναι πάνω από το Δήμαρχο, από τους Δήμαρχους. Ναι, γιατί ο Περιφερειάρχης εκφράζει